Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Σας καλωσορίζω όλους εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης. Λοιπόν. Σας καλωσορίζω κύριε Σάβα Σιάτρα στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας μαζί με τον Βασίλη τον Παπαγεωργίου στο κλαρίνο, τον Κώστα τον Κίκυλη στο βιολί, τον Κώστα τον Καρά στο λαούτο και τον Ηλία Μούτσο στο ντέφι. Χρόνια σας πολλά, γιατί σήμερα είναι διπλή γιορτή. Γιορτάζει η πατρίδα και γιορτάζει και η Παναγιά. Ευχαριστούμε που μας καλέσετε για άλλη μια φορά να έρθουμε εδώ στην εκπομπή σας, που συμπίπτει με τα 200 χρόνια την απελευθέρωση του έθνους και του γένους. 200 χρόνια από την Επανάσταση 1821. 200 χρόνια από την Παλιγεννησία. Όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, γιατί γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και πατρίδα. Να πούμε στους ακροατές ότι είμαστε ζωντανά στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και έχουμε ο συγχολήπτη μας τον Μιχάλη τον Σιγλέτο με το team του και τον ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινήσαμε με τραγούδια που έρχονται πριν την Επανάσταση, πολύ πιο πριν. Δέλβινο και Τσαμουριά και Δεροπολίτησα. Δύο τραγούδια. Τι να πεις για αυτά τα δύο τραγούδια, τι να πεις καταρχάς για το παιδομάζωμα, για αυτή την εποχή που παίρναν τα παιδιά τα δυνατά από τους γονείς τους και τα κάνανε γενίτσαρους. Τι να πεις και τι να πρωτοποιείς για αυτές τις μέρες, για αυτά τα χρόνια, το πόδιο ελληνικό έθνος και γένος, πώς βάσταξε παιδομάζωμα 1550-1650. Παίρναν τα παιδιά από ηλικία 6-7 ετών μέχρι 12 και γινόταν οι πιο μισητοί, οι πιο αιμοχαρείς πολεμιστές, όπως είπατε και εσείς, οι γενίτσαροι που δεν ήξεραν ούτε μάνα, ούτε θρησκεία, ούτε πατρίδα, ούτε οικογένεια. Και εντούτοις όμως το έθνος μεγαλούργησε. Παρόλα τα βάσανα, παρόλες τις κακοχίες, παρόλες τους εμπαιγμούς, χίλια δυο εξιστορούνται για αιώνες από τους μικρούς ή μεγάλους εθνικούς ήρωες, ήρωες επαναστάσεως, και όλους αυτούς εμείς πρέπει να είμαστε όχι ευγνώμονες, κάτι παραπάνω. 400 χρόνια σκλαβιάς. Πώς άντεξε αυτός ο Έλληνας, ο λεγόμενος Ραγιάς, που τόσο τον υποτιμούσαν, την ιστορία του, τη θρησκεία του, την πατρίδα, την οικογένεια, τους χορούς και τα τραγούδια, τα έθη και τα έθιμα, και εντούτες κράτησαν. Και μια χούφτα από λίγους Έλληνες που ξεκινήσε και οτιδήποτε ξεκινάει έφτασαν σε αυτό το ακατόρθωτο γεγονός και σήμερα εμείς να αισθανόμαστε όχι απλώς υπερήφανοι, κάτι παραπάνω. Παιδομάζωμα λοιπόν ό,τι βρίσκαν στο δρόμο, στο σπίτι, στο χωριό και προσπαθούσαν οι τότε κάτι, οι γονείς των παιδιών, παππούς, η γιαγιά, η μάνα, ο πατέρας, να δίνουν, να μεταμφιέζουν τα μικρά τα παιδιά σε κορίτσα, να τα στέλνουν κάπου, να τα κρύβανε μέσα στο σπίτι το ίδιο και μετά έχουμε και δυσάρεστα γεγονότα. Τύχαινε να παντρευτεί γενίτσαρος Ελληνοπούλα Ρωμιά. Μέσα σε αυτά τα λίγα τα τραγούδια, τα δυο τα τραγούδια, που είναι τόσα και τόσα τραγούδια που η Δημόδης Μούσα τα εξιστορεί και τα εξυμνεί και λέει. Γιατί το δημοτικό τραγούδι είναι ο αδιαμφισβήτητος μάρτυρας της ιστορίας αυτών των ετών. Και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Είναι τόσο δυνατά σε στίχο καλοφτιαγμένον, σωστή επένδυση, σωστή ερμηνεία, που εγώ και οι συνεργάτες εδώ τα τραγουδάμε και τα λέμε τόσα χρόνια και είμαι ευτυχισμένος που επέλεξε αυτή τη δουλειά. Μπορούσε να είμαι άξιος λειτουργός του υψίστου, αλλά εδώ είναι άλλη διάσταση. Πες μου λίγο, Σάβα, γιατί στη Δερόπολη είχαν την ελευθερία να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, κατ' εξαίρεση? Δεν μπορώ να το πω ότι... Γιατί αυτό το τραγούδι στην ουσία δεν μας λέει ότι εσείς μπορείτε και τελείτε, ενώ εμείς δεν μπορούμε. Να κάνετε το σταυρό. Μια μικρούλα περιοχή ήταν. Είχαν κάποιο προνόμιο πιθανότατα. Ίσως ήταν και ορισμένες περιοχές στην Ελλάδα που τα είχαν φτιάξει κάπως έτσι με τον μπέι της περιοχής. Του Λαδών είναι και κάποια λίγο, ανταλλάγματα. Κάποια ανταλλάγματα. Ακριβώς. Ναι. Έτσι και στην Δερόπολη. Ενώ οι περιοχές Δελβίνου και Αγίων και Σαν αντιστάθησαν. Και αυτό παρουσιάζεται τα θρησκευτικά
συναισθήματα του κατοίκου της περιοχής εκείνης. Δέλφινο και Τσαμουριά. Είμαστε Έλληνες, δεν δίνουμε το παιδί να γίνει εμείς Σεραγιάδες, να εξισλαμιστεί. Δεν ήταν μονάχα στην Ήπειρο. Και όλο στον τότε χυμαζόμενον ελληνισμό. Από την μεγαλώνισο του νησί της Αφροδίτης στην Κύπρο μέχρι την Βόρειο Ήπειρο και από την πόλη, την Εφτάλοφο μέχρι την Κρήτη. Θέλεις να προχωρήσουμε και να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι για τον Τελή Παπά? Βεβαίως, ο κλήρος, το Ράσο, προσέφερε τα μέγιστα στην απελευθέρωση από αρχιερείς, δεσποτάδες, απλούς λειτουργούς του υψίστου και τον, όχι δεν μπορώ να πω τελευταίον, τον καλόγερο, τον ηγούμενο, τον παπά. Ένας τέτοιος ήταν και ο Παπαγιώργης, ο οποίος έδρασε τον 17ο-18ο αιώνα μεταξύ Μετεώρων και Μετσόβου. Και από παπάς έγινε κλέφτης. Κλέφτης. Από λειτουργός του υψίστου έγινε κλέφτης, αρματολός και κλέφτης, και τώρα στα γεράματα, δηλαδή και αυτός να πάρει το καριοφύλι στο ένα χέρι του σταυρό και στο άλλο τον τουφέκι, να βοηθήσει και αυτός τους καπεταναίους της περιοχής εκείνης. Είναι κάπου με αυτή την εποχή με τον Θήμιο τον Παπαυλαχάβα στην περιοχή, την ίδια περιοχή και αυτός, και σήμερα δεν λέει παπάς, όχι τραγουδιέται, γίνεται σεισμός όταν τον τραγουδάμε και τον χορεύει, και μάλιστα πολύ ιερείς των χορεύων. Και ας πω έτσι απλώς ένα περιστατικό. Ήμασταν σε κάποια εκδήλωση στην Παραμυθιά, στη Σέλιανη, και ήταν και ο Δεσπότης εκεί με μια κουστοδία ιερέων πάρα πολύ. Είπαμε τι έπρεπε να πούμε για το Ράσο και αυτό. Σεβασμιότατε, τι θα λέγαμε, το είπα έτσι ακριβώς προσωπικά από μικροφόνο, να μπουν και η λειτουργία του υψίστου, όχι απλώς με νεύμα. Και βεβαίως, και μπαίνω καμιά κουσαριά ιερείς εκεί, έγινε, τι να σου πω, πανζουρλισμός, τα φλογισμένα Ράσα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και ελευθερία να λέμε. Βεβαίως. Πάρα πολύ, πάρα πολύ τη χρειαζόμαστε. Ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος να κάνει και να δημιουργεί. Όχι σκλάβος και ραγιάς των άλλων. Θέλω να μιλήσουμε για το ηρωικό σουλιώτικο πνεύμα τώρα. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που ονομάζεται «Τρία μπαράκια φαίνονται» και θέλω λίγο να αναφερθούμε σε αυτό το γεγονός, Σάβα μου. Βεβαίως. Οι σουλιώτες σε σώμα 3.000... Του φέκια. 3.000 του φέκια. Του φέκια. Ναι. Σε πληθυσμό 14-15 με τα χιλιάδες τα γύρω τα χωριά. Πάμε δηλαδή στους αιματοβαμμένους και χειροξακοσμένους και ερωικούς βράχους του Σουλίου. Κιά Φασούλια, Βαρίκο και Σαμονίβα, το λεγόμενο τετραχώρι. Μετά προστίθονται άλλα τρία και μετά πηγαίνουν 12. Και μετά αργότερα έκαναν τη λεγόμενη Σουλιώτικη Συμπολιτεία, που οφειλούνταν και οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και οι σουλιώτες. Και εκείνοι νιώθανε δύναμη και ασφάλεια που τους εξασφαλίζαν οι σουλιώτες, αλλά και οι σουλιώτες πηγαίναν στα χωριά και προμηθεύονταν ό,τι τους χρειαζότανε, με το ανάλογο τίμημα βέβαια. Πολλές επιδρομές οι εκστρατείες έκανε ο Λίπασσας, με μία και την φοβερότερη, το 1792. Και αυτό αναφέρεται και το πρώτο τραγούδι. «Τι ρε μπαράκια φαίνονται από κάτω από το σούλι. Τόναι του Μουχτάρ Πασά, τ' άλλο του Σελιχτάρη». Αυτός φοβερός διώκτης του ελισμού και τ' άλλο του Μίτσο Μπόνο. Και ένας από τους οπλαρχηγούς και ο Δήμο Δράκος φώναξε που πάνω από το σούλι. Μουχτάρ Σκοταρά. Γιατί έτσι αποκαλούνται οι κάτοικοι της πόλης των Ιαννίνων. Και γι' αυτό λέγανε και το γιο του Αλή Πασιά, τον Μουχτάρ τον Πρωτόδοκο, Σκοταράς, όχι τίποτε άλλο. Το άλλο είναι ψεύτικο ότι λένε. Φανήκανε πάρα πολύ στα ανταραχθήματά τους, υπόψη να πούμε ότι το σούλι αποτελούνταν από 47 φάρες. Μποτσαρέι, Τζαβελέι, Δράκος, Δήμο Δράκος, Κουτσονίκας, Φωτομάρας, Τόκας και. Βέβαια στους οπλαρχηγούς φανήκαν και οι γυναίκες. Μέσα από αυτές, η μεγαλύτερη, η Μόσχο η Τζαβέλενα. Γυναίκα του Λάμπρου Τζαβέλα, μάνα του Φώτου του Τζαβέλα, αλλά και γιαγιά του Κίτσου του Τζαβέλα, του μετέπειτα, θα τον βρουν και παρακάτω, για το Μεσολόγγι. Και έγινε και ένα διάστημα πρωθυπουργός του νοσής του ελληνικού κράτους, κάπου για ένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Σε αυτό το τραγούδι αναφέρεται το τραγούδι στη Βρύση τα Τσερίτσανα. Άλλο εκείνο εκεί. Αναφέρεται στην Τζαβέλενα. Ναι, μπράβο, ναι. Πολύ καλά το... Θα το πούμε και αυτό. Βεβαίως, αν είναι δυνατόν. Όχι μόνο θα το πούμε, εγώ το θυμάμαι και μικρός, που το χορεύανε οι γυναίκες του Μεσοχώρη, στην Καρίτσα Ιωαννίνων, είτε Χριστούγεννα είτε Πάσχα. Και το λέγανε οι γυναίκες με τόσο στόμφο και καημό και κλάμα και δάκρυ. Το νιώθανε και ακουγόταν από τη μία, από το Μεσοχώρι, στην άλλη, όχι άκρη του χωριού, στη ράχη του χωριού. Ήταν νοπές, όπως και είναι ακόμα οι νοπές, οι μνήμες από τους ογόνες και την ηρωική θυσία αυτών των προγόντων μας. Τι δεν γραφτήκανε για το Σούλι. Και ποιοι δεν ασχοληθήκανε. Και. Ο χώρος επάνω στο Σούλι, αν θα πάτε, και εύχομαι να έρθείτε κάποτε να σας πάμε εκεί να τα συνεχίσουμε, άνυδρος. Πώς ζούσαν, απλώς ένας μήλος ήταν κάτω σε ένα ρέμα εκεί και δίνουν το καλαμπόκι, όχι σιτάρι, δεν ευδοκιμούσε το σιτάρι εκεί απάνω. Όλο καλαμπόκι τρώγανε. Και εντούτοις όμως, πόσους σκληρούς τους έγινε και πόσους πιστούς σε αυτό που λέγεται θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Τώρα που μιλάς, απλώς Έλληνες ήταν. Η Ελλάδα ήταν λίγο παλιότερα. Και εντούτοις όμως την έφτιαξαν. Ήτανε και ήρωες, το αλλά ηρωικό πνεύμα. Αλλά και οι σουλιώτες έλαβαν μέρος από τότε που ξεκινήσανε, όταν αναγκάστηκαν το 1803, 12 Δεκεμβρίου, να υπογράψουν, να συνθηκολογήσουν και να φύγουν με τα άρματά τους και ό,τι πράγματα μπορούσαν στα υποζύγια
και να φύγουνε. Χωριστήκανε σε τρεις, όχι κολόνες, γιατί κολόνες είναι στρατιωτικές δυνάμεις, σε τρία μέρη. Οι Τζαβελέοι προλάβανε, πήγαν στην Πάρακα και πήγανε στην Κέρκυρα. Κοτσονίκας και Φωτομάρας θα πηγαίνουν προς το κανάλι, στο φανάρι, κάτω. Δεν πρόλαβαν αυτοί. Και έχουμε την τραγωδία με τις 60 γυναίκες στο Ζάλογκο. Με το περίφημο τραγούδι «Έχει για καημένη κόσμη». Το δε τρίτο τμήμα, αρκετοί και αυτοί, με επικεφαλής τον Κίτσο Μπότσαρη και ο μικρός τότε Μάρκο Μπότσαρης, για τρεις μήνες πήγαν στα ορεινά των Ζουμέρκων στο μοναστήρι του Σέλτσου. Καθίσαν για τρεις μήνες όσο μπόρεσαν. Βέβαια, ο Αλή Πασάς παρασπόντησε, όπως πάντα παρασπονδούσε, τους κύκλωσε και εκεί γράφτηκε το 1823-27 Απριλίου το τέλος αυτής της ομάδας. Γλιτώσαν ορισμένες γυναίκες, δηλαδή σουλιώτες, να ήταν δεν θα ήταν 200 άτομα. Και μέσα αυτούς που γλίτωσαν, γλίτωσε και ο 14χρονος Μάρκο Μπότσαρη με το θείο του, τον Νότι Μπότσαρη, που τον βρίσκουμε τραγουδιστικά στο Μεσολόγγι. Ο γέρο Νότης κάθονταν στο Μπότσαρη του μνήμα. Γονατιστός τον έκλαιγε και τον μυρολογούσε. «Για σήκω πάνω Μάρκο μου και μη βαριοκοιμάσαι». Είναι άλλη ενότητα εκεί για το Μεσολόγγι. Η μεγάλη αυτή μορφή που λεγόταν, λέγεται και θα λέγεται Μάρκος Μπότσαρης, και προς τιμήν στο Παρίσι σταθμός του σταθμού φέρει την επωνυμία Μάρκος Μπότσαρης. Εμείς έχουμε για αυτούς τους ήρωες σήμερα. Αυτά περιληπτικά. Πάμε να τραγουδήσουμε λοιπόν για αυτά τα χρόνια, τα προεπαναστατικά, για τους σουλιώτες, και να κλείσουμε αυτή την ενότητα με το καθιστικό τη Λένη του Μπότσαρη. Κατά από το σουλί. Τον άινε του Μουχτάρ πάσα τα λότουσε λίχτα αρίτα, λότουσε λίχτα αρί. Το καλύτερο είναι του Μετσομπόνου, είναι του Μετσομπόνου. Του Δήμοδρακός φώναξε πω μέσα από το σου που λείπω, μέσα από το σουλί. Που πας Μουχταρί σκοτάρα, που πας βρε σε λίχτα αρί, που πας βρε σε λίχτα αρί. Χορμόβο δεν είναι λαμποβί, ίσα δε είναι λαμποβί, ίσα. Εδώ εν το σουλί, το κακό σουλί, το κακό σου. Το κακό σουλί.
κουρμένα για σας παιδιά, κι ακουρμένα άλλο τον πόλεμο. Κι ακουρμένα πολέμα για σας παιδιά.
την τσάφα βγαίνει η πουλιά. Καπετάν φωτό τσαβέλα. Ωρε τι να σας
ώρα πήραν το σου. Ωραί και κάψαν τον καλό γερό, μωρέ, με 18 νόμα τους. Thank you.
τσαρί. Ωρε δεν να προσκυνήσει ωρε λένε γιατί ωρε δεν προσκυνήσει δεν είμαι νυφ, παιδιά, να προσκυνώ. Είμαστε στο στούντιο Ε, εδώ στο ραδιομέγαρο της ελληνικής ραδιοφωνίας με το Σάβα Σιάτρα, στο τραγούδι, το Αϊδόνι της Υπήρου έχει έρθει να μας βρει για ακόμη μια φορά. Έχουμε τον Βασίλη τον Παπαγεωργίου στο κλαρίνο, τον Κώστα τον Κίκυλη στο βιολί, τον Κώστα Καρά στο λαούτο, τον Ηλία Μούτσο στο ντέφι και τον Μιχάλη το Σιγλέτο στον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Σάβα μου, να πούμε τα τραγούδια που ακούσαμε. Τρία μπαϊράκια φαίνονται. Στη Βρύση στα Τσερίτσενα. Στο Σούλι βγαίνει Αυγερινός. Αμέσως μετά ακούσαμε αυτό τον θρήνο για την άλωση του Σουλίου. Μαύρο πουλάκι ξέβγαινε. Και κλείσαμε με το καθιστικό Ελένη του Μπότσαρη για αυτή τη σπουδαία γυναίκα. Όλα τα τραγούδια τα οποία είπαμε και τόσο, πιστεύω τόσο όμορφα να τα παίζουμε και να τα ερμηνεύουμε. Τι να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο. Το ένα εξυμνεί εκείνο, το άλλο εξυμνεί εκείνο, το άλλο εξυμνεί εκείνο. Σήμερα αποφασίσαμε να δούμε την ιστορία μέσα από το δημοτικό τραγούδι. Το οποίο ανάγεται σε χρόνια. Και γι' αυτό ασχοληθήκαν πάρα πολλοί, όχι μόνο δικοί μας λαογράφοι, μουσικολόγοι, ερευνητές, μελετητές, για το δημοτικό τραγούδι, για το 1821 πριν και μετά, αλλά και ξένοι ερευνητές, Πουκεβίλ, Φοριέλ, Παζόφ και ούτω καθεξής. Εμείς τους ευγνωμονούμε, τους ξένους ειδικά. Αν δεν είχε κάτι ενδιαφέρον, δεν θα ασχολούνταν ο ξένος. Ήρθαν εκεί πενιχρά μέσα της εποχής εκείνης, πηγαίνει από χωριό σε χωριό, καβάλα στο άλογο, στο άλλο το άλογο, εκεί να βρουν τον τάδε, εκεί να βρουν τον τάδε και τα γράψανε. Και τα διασώσανε. Που και σήμερα και ο Μπομποβί, που είναι στη... Σαμουέλ. Στην Ελβετία, που έτσι χαρακτηριστικό. Η μία κουβέντα φέρει και την άλλη. Όπως πήγαινε σε κάποια εκδήλωση εκεί, να πω και τα ονόματα που με ποιον πήγα. Βεβαίως. Ναι. Με την αλυσμόνητη την Δόμνα της Σαμίου και του Λάμπρου του Λιάβα. Εγώ εκπροσωπούσα την Ήπειρο στα τραγούδια μας όπως πρέπει. Πιάσαμε κουβέντα, ποιος εσύ, πώς σε λένε, το ένα τ' άλλο. Α, και ένας κύριος, ωραίος, ευγενέστατος. Τα ελληνικά, όχι απ' έξω, φαρσί, το πούμε έτσι αυτή την έκφραση. Εσύ που δεν είσαι το μαγού, στα υπερωτικά. Δεν είμαι εγώ Έλληνας. Τι λες ωραία Χριστιανέ μου το πω, τι δεν είσαι Έλληνας, είτε μιλάς καλύτερα που πας στα ελληνικά. Όχι μου πει, τι είσαι εσύ του είπα. Εγώ από εδώ μου λέει, α είσαι φιλέλληνας του είπα. Έρχεσαι στην Ελλάδα, έρχομαι πώς. Α μπράβο του λέω, από ότι έρθες του είπα, πάρ' και το τηλέφωνο να με βρεις να πιούμε καφέ. Δηλαδή τι μου είπε μετά, στην ωραία πλατεία των Ιωαννίνων του λέω εγώ θα βλέπω στη λίμνη κάτω αυτά και τότε. Όχι μου είπε στην πλατεία. Πού ρε του είπα, πού, στο γυαλί καφενέ.
Τι είναι ο γελιοκαφενής? Είναι το στέκι των μουσικών. Δηλαδή πόσο διαβασμένος ήταν ο άνθρωπος στο γυαλί καφενέ. Θα σας πω, μου έχει μείνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέμε, κάτι ήξεραν αυτοί οι ξένοι και ασχοληθήκαν με αυτό το είδος της μουσικής, του τραγουδιού, του χορού. Θυμάσαι, κύριε Σάβα, ποιος ήταν αυτός που συνάντησες? Ίσως Ποποβί πρέπει να λεγόταν. Μανουέλ Ποποβί. Ναι. Ο γιος του. Α, ο γιος του. Ναι. Ο Μανώλης, αλλιώς. Κάποτε τα ελληνικά. Μιλούσε άπτες τα ελληνικά. Είχα και έναν άλλον Γάλλο γιατρό. Εκείνος τα ξέρει και με την ορθογραφία τα ελληνικά. Να σου έλεγε εκφράσεις υπηρετικές. Αχαμένη, άτροξε, ντύπ, δεν σκόβει το μυαλό. Λουί Μποντενές, γιατρός. Και είχα πάει και στο σπίτι του στη Ρέν της Γαλλίας, γιατί είχε μεσολαβείς να πάει να παίξουμε σε ένα φεστιβάλ στη Ρέν της Γαλλίας, 18-20 κράτη, και να με συνοδεύουν, πώς λέτε εσείς, η νεολαία, η top, η πρώτη των πρώτων, συγκρότημα αδερφών Χαλκιά, Τάσος Χαλκιάς, Κυριάκος Χαλκιάς, Φώτης Χαλκιάς και ο Μάνθος ο Θρυλικός με τον Τέφη. Μεγάλη αυτή φυσιογνωμία. Καλή μπορεί να είναι κι άλλη, αλλά ο Μάνθος ήταν εδώ. Χαιρόταν τον Τέφη όταν το παίζει ο Μάνθος. Απλώς παρένθεση κάνουμε τώρα. Κι άλλο μπορεί να είναι. Στη Φωνή της Ελλάδας είμαστε συντονισμένοι. Στη Φωνή της Ελλάδας. Θα είμαστε μαζί και τη δεύτερη ώρα με το Σάββατο Σιάτρα και το συγκρότημά του. Και μας ακούνε και στην Έρα Λάρισας. Στα FM εκεί, 98,3 στη Θεσσαλία μέχρι το Μέτσοβο. Το ξέρω. Το ξέρω. Και όπως μου πληροφόρησαν, καλός συνάδελφος, ρέκτης και θειασότης και αυτός της δημοτικής σου μουσικής, βέβαια ασχολείται και με τα αθλητικά. Ο Βαγγέλης, για τον Βαγγέλης λες. Ναι. Τους χαιρετισμούς μας λοιπόν στον Βαγγέλη τον Μητρούσια. Τον ευχαριστούμε πολύ που έχει την εκπομπή μας εκεί στη Λάρισα. Και να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στους Έλληνες ομογενείς, όπως κάνεις πάντα. Επειδή λέει και η Φωνή της Ελλάδος, αν είναι δυνατόν να καθίσει η φωνή αυτή εντός των ελληνικών συνόρων. Όπου γης Έλληνες, από το βόρειο μέχρι τον νότιο πόλο, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Γιατί είχα τη χαρά και την τιμή να πάω αρκετές φορές στο εξωτερικό και εκεί να δω τον καημό και το πόνο των Ελλήνων της ξενιτιάς. Σε κοιτάζουν και τους κοιτάς μέσα στα μάτια και σου κάνουν χημική ανάλυση. Σε διαβάζουνε. Ο Έλληνας στο εξωτερικό είναι ο Έλληνας. Με κεφαλαία και χρυσά γράμματα. Άλλη μια Ελλάδα στο εξωτερικό. Όσα χρόνια και αν περνούν, όσο καιρός και αν διαβαίνει, την Ελλάδα την έχουμε στην καρδιά τους και στην ψυχή τους. Δεν είναι μόνο αυτές οι γένειες που πήγανε πρώτες, ας πούμε, και έχουν τα ακούσματα και τα ερεθίσματα και τα κουβαλάν κοντά τους, αλλά μεταλλανδεύουν στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους. Μου είπε ένας στο Σίδνη, είπα στα εγγόνια μου, κοιτάξτε, όταν θα τσακώνεις, θα τσακώνεις ελληνικά, ελληνικά δηλαδή να τσακώνονται. Ή θα σου πει, τώρα που θα πας στο χωριό, θα πας στο θείο μου, στον μπάρμα μου, στον ξάδερφο, στη μάνα, στον πατέρα και τους φυσικές. Και το καλοκαίρι θα ανταμώσουμε, θα έρθουμε κι εμείς, γιατί θα παντρευτεί ο ανεψιός μου, η ανεψιά μου. Πού θα είσαι, σε ποια εκδήλωση, σε ποιο πανηγύρι θα είσαι, θα έρθουμε εκεί να σε δούμε. Είναι οι Έλληνες. Με έστειλε και το έστειλα, από εκεί που βγαίνουν όλοι στο τραγούδι γενικότερα, μέχρι εκεί που βασιλεύω, μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, μέχρι το Μαϊάμι. Σε όλη την Αμερική. Άσε, δεν λέμε εδώ για την Ευρώπη. Τους χαιρετισμούς μας λοιπόν. Πολύ θερμά χαιρετίσματα. Πολύ θερμά. Και χρόνια πολλά. Να είναι καλά. Χώμα να πιάνουν και μάλαμα να γίνεται. Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.
Τσαντώνη. Να μαζέψε τα σύρνα ξένα
καριόλι μεριά, άλλη μεριά. Γεια σου καπετάνιε μου. Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, με τον Μιχάλη Σιγλέτο στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κουτζιμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής
Και το Σάββατο Σιάτρα μαζί μας με τους μουσικούς, τον Βασίλη Παπαγεωργίου στο κλαρίνο, τον Κώστα Κίκυλη στο βιολί, τον Κώστα Καρά στο λαούτο, τον Ηλία Μούτσο στο ντέφι, σε μια εορταστική επαιτειακή εκπομπή σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στους απόδημους και σε όλους όσους ζείτε στην ελληνική επικράτεια. Ξεκινήσαμε με το Κατσαντώνη, κάναμε μια εισαγωγή με δύο τραγούδια που μας ταξιδέψανε στα άγραφα, βγήκε Αντώνη στα άγραφα και έχετε για ψηλά βουνά, όπου πλέον σε αυτό το τραγούδι ο Κατσαντώνης οδηγείται στα Γιάννενα και στην Αιχμαλωσία, θα μας τα πει ο Σάββας ο Σιάτρας καλύτερα. Θυμούμαστε και τους εξυμνούμε και τους αγαπούμε και τους ευχαριστούμε για όλα τα οποία πρόσφεραν. Και να ευχηθούμε και ειρήνη, Σάββα μου. Οπωσδήποτε, κυριότερο, και ειδικά αυτές τις μέρες που είναι. Ακούμε μπαμ εδώ, μπουμ εκεί, μπουμ παραπέρα, μπουμ παραδόθη. Και όλο δηλώσεις επί δηλώσεις, όλα τα αποτέλεσμα ποιο είναι. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να πριτανεύσει λογική. Θα βρεθεί λογική. Λοιπόν, Κατσαντώνης, πρόδρομος και χρήζεται αρχηγός των οπλαρχηγών σε σύσκεψη που έγινε στην Αγία Μαύρα, στην Αγία Μαύρα, στη Λευκάδα, και τον κάνουν, να πω τη λέξη σήμερα, αρμόδιο υπεύθυνο αρχηγό του Πρεπαναστατικού Κινήματος για Λευτεριά. Οπλαρχηγοί και καπεταναίοι από τον κοντινό Βάλτο, το Ξηρόμερο, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και γενικότερα την ευρύτερη περιοχή, αναγνωρίζοντας τις ικανότητες αυτού του ανθρώπου. Ήταν ταχύτατος πάρα πολύ, σβέλτος και παρορμητικός, που δεν χάριζε τίποτε σε κανέναν. Όταν διάβηκε ο Αντώνης, ο Κατσαντώνης, με τον αδερφό του τον Γιώργο και τον άλλο τον Λεπενιώτη και θα πήγαινε προς τη Λευκάδα στην Αγία Μαύρα, βγήκε ο κόσμος έξω στην εποχή εκείνη για να δουν ποιος είναι ο Κατσαντώνης, να δουν την κορμοστασιά τους, τη λεβεντιά τους, την ανδριοσύνη τους. Και λέει ένα τραγούδι, «Σαν πας πουλί μου στη Φραγκιά, στην Εσπυρία, στη Δύση, σαν πας στην Άγια Μαύρα, χαιρέτα μας την κλεφτουριά και αυτόν το Κατσαντώνη, πες του να κάτσει φρόνημα καλά τα επινωμένα, δεν είναι ο περσινός καιρός και ο φετινός χειμώνας». Γιατί φαινόταν ότι χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, θα ξέσπαγε γενικότερα ο ελληνισμός, η οπλαρχική, για την απελευθέρωση και την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Τελείωσε, ας πούμε, με τη σημερινή έννοια, το συνέδριο, η ολομέλεια των οπλαρχηγών, ανηφόρησε αυτός για τα άγραφα, με τους συμπολεμιστές του, με τα παλικάρια του. Να όμως που τα έφερε ανάποδα η μοίρα, αρρωσταίνει από ευλογιά. Αρρώστησε. Και κάπου στα έγραφα πάνω, που ακόμα λέγεται η σπηλιά των Κατσαντώνη. Έκατσε πόσο έκατσε υπόψη ο Κατσαντώνης, ήταν το φόβητρο για τους εχθρούς και ειδικά για τον Αλή Πασά. Του είχε σκοτώσει το πρωτοπαλίκαρο του Βελιγκέκα. «Αν θέλεις», του είπε ο Κατσαντώνης, «έλα εδώ», του είπε να πολεμήσει. Έτσι πίστηκε ο Βελιγκέκας, στήρθη, μπαμ μπαμ. Αυτοί δεν περίμεναν να γιωμίσουν ή να στηρίξουν. Αυτοί ήταν, πώς είναι σήμερα με τη στρατιωτική έννοια, τα λοκ, στο άψη σβήσει, δεν τους καταλάβαινες από πού έρχονται. Και όταν τελείωνα τα μολύβια, σφαίρες με τη σημερινή έννοια, ήρθε η ώρα του σπαθιού, έβγαλαν. Παμ! Τα βγάζαν και όποιον έβρισκαν μπροστά. Αυτό το θεώρησε σαν προσβολή ο Αλή Πασάς. Τρόπο από εδώ, πού τον έχουν, πού είναι. Έμαθε την πληροφορία. Λέγεται ότι δήθεν πρόδωσε το μέρος στο οποίο έμεινε με τον αδερφό του, ψηλά πάρα πολύ, από κάποιον ιερωμένο ονόματι Καρδερίνη. Και λέει, ένας παπάς τον πρόδωσε φαρμάκι να του γένει. Τον συνέλαβαν, τον έβαλε βέβαια
στην πλάτη ο αδερφός του Γιώργος, που να διευτείχαν μαζευτεί εκεί δεκάδες, εκατοντάδες. Ήταν ό,τι καλύτερο για τον Αλή Πασά και για αυτούς που πήγαιναν σιδεροδέσμιο τον Κασαντώνη. Βγήκαν όχι 10, όχι 100, πολλά τραγούδια τον Κασαντώνη. Βαστάτε Τούρκοι τα λόγα, λίγο να ξανατσάνω, να χαιρετήσω τα βουνά και τις κοντός τραχούλες ή να σου ρίξω κλέφτικα, να, για να με ακούσουν οι κλέφτες. Να αφήσω διάτα στα παιδιά, τα έγραφα για να κάψουν. Τον πήγαν στα Γιάννενα, τον είδε ο Αλή Πασάς, προσποιήθηκε ας πούμε ότι θέλει να του σώσει τη ζωή. Με ανταλλάγμα το βέβαια. Πού δεχόταν αυτός, πού δεχόταν με τίποτε. Ο Αλή Πασάς δυστυχώς έδωσε εντολή να τον θανατώσουν. Τι θάνατος λέτε, και αγαπητοί φίλοι ακροατές. Δια της συνθλίψεως των άκρων τον έβαλαν απάνω στο αμόνι και με τα σφυριά και τη βαριά τους τα άκρα, τα χέρια και τα πόδια. Και αν έκλαιγε κάποιος ή βαρυγκωμούσε, έλεγε στον άλλον, τι κλαις ωρε, οι γυναίκες με ρουγιολογάν και κλαίν. Και έλεγαν όμως και το άλλο, έρμα γρόσα, έρμα γρόσα. Εικάζεται ότι κάποιος πληρώθηκε και τους προδώσανε ότι είναι σε αυτό το μέρος. Και έδωσε ένδοξο και ιστορικό θάνατο. Και γι' αυτό τα τραγούδια όπως και όλων των κλεφταρματολών και της Επαναστάσεως του 1821 και πριν και μετά λέγονται, τραγουδιούνται και θα τραγουδιούνται γενικότερα στον ελλαδικό χώρο. Αυτό ήταν δυστυχώς το τέλος του Αντώνη του Κατσαντώνη. Και όπως είπα δεν τον έπιανες στην τριχάλα, περνούσε και το πιο ταχύτερο άλογο. Μην του δεις κανέναν εύσημο. Με τρίο αναστήματος, αλλά σβέλτουρ, σφαίρα. Και περνούσαν και το βόλι από το δαχτυλίδι. Δεν πήγαινε χαμένο το βόλι, γιατί δεν είχαν κιόλας. Κάναν και οικονομία. Αυτά έτσι περιληπτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σπουδαία αφήγηση. Αυτό, μπορούμε να μιλάμε ώρες για αυτούς. Το ξέρω, αλλά επειδή θέλουμε να προλάβουμε να πάμε και στη Ρούμελη, να πάμε και στο Μοριά όσο προλάβουμε. Τι λέτε να συνεχίσουμε με το τραγούδι του Αλή Πασά, να ήταν η Κάμπη Θάλασσα? Και μετά να πάμε και στο Δημάκι, γιατί μας ακούνε και στην Αέρα Λάρισας. Βέβαια, στους φίλους μας εκεί. Ο Αλή Πασάς ήθελε να γίνει βεζίρης, σουλτάνος, βασιλιάς. Αυτή ήταν η όρη της εποχής εκείνης. Ήθελε να αποσπαστεί από την πύλη, από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό το θεώρησε κάπως προσβλητικό η πύλη. Δεν είναι δυνατόν να γίνει κράτος εν κράτη και στείλανε δυνάμεις καταρχήν τον Πασόμπη. Αυτός δεν τα κατάφερε. Και βάζουν μετά τον Χορσίτ Πασά με αρκετές χιλιάδες. Μπορεί να πλησίαζαν τις 20. Τον κυκλώνουν στα Γιάννενα. Εντωμεταξύ όμως άρχισε η επανάσταση κάτω στο Μοριά. Και όπως η μεγάλη αυτή φυσιογνωμία γύρω στο Μοριά. Από εδώ θα αρχίσει, από εδώ θα αρχίσει. Από την Τροπολιτσά, από την καρδιά του Μοριά. Εμβληματική μορφή. Θα πούμε αργότερα για το γέρο του Μοριά. Άρχισαν, έπεθαν τα κάστρα στο Μοριά, το ένα κοντά στο άλλο, κάνω την πρώτη, μάλλον να το πούμε αργότερα αυτό. Εδραιωνόταν η Επανάσταση και 24 Ιανουαρίου του 1822 στο νησί της Παμβότιδος, της Κεραφροσύνης όπως λέγεται, συλλαμβάνουν τον Αλή Πασά και τον τουφεκίζουν. Είναι ακόμα το μέρος και ο χώρος. Και να κάνω μια παρένθεση. Είχε ιδέες μεγάλες να γίνει βασιλιάς βεζίρης, σουλτάνος. Ρωτάει τον Πατροκοσμά, τι θα γίνει, του είπε. Θα γίνω εγώ, θα πάω στην πόλη, θα γίνω σουλτάνος. Και όπως ήταν θεοεμπρευσμένος, θα πας, του είπε, αλλά θα πας με κόκκινα γένια. Και όντως πήγε με κόκκινα γένια, γιατί τον αποκεφαλίσαν και εις ένδειξη και του τεκμήριου της ότι όντως τον βγάλανε από τη μέση τον Αλή Πασά, τον στείλανε
ας πούμε, πεσκέσει στην πύλη. Έτσι ήταν αυτό το τέλος του Αλή Πασά. Έκανε και τι δεν έκανε. Δεν έχουν μολόιμα αυτά τα οποία έκανε από κάθε πλευρά. Thank you.
ωραί τους τρίκα, τους τρικαλινούς. Ρεύουν τους παπά, μωρέ παπάδες, ωρε τα σπρώπω, τα σπρώπω. Γυρεύουν το δήμα, μωρέ δήμακι, μωρέ να την κα, απ' την καστανιά. Το τραγούδι του Δημάκη, ένας πασάς διαβαίνει από τη Θεσσαλία για τον προεστό αυτό της επαρχίας των Τρικάλων, το Δημάκη. Μας πήγατε εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροποτάμου. Κόζακας και λοιπά, τόσα βλαχοχώρια εκεί, με τόση πλούσια ιστορία, ωραίους χορούς, ωραία τραγούδια, αλλά και ωραίος κόσμος. Να είστε πολύ καλά, ωραίος. Ευχαριστούμε. Πύλη, χαλίκι και ωραίους μουσικούς. Είχα τη χαρά και την τιμή να πάω στην ιδιαίτερη πατρίδα, στο χωριό του Δημάκη, σε αντάμα Βλάχων, πήρε από μερικά χρόνια. Και είπα βέβαια κι άλλα τα οποία ταιριάζαν και για την εκδήλωση στο αντάμα των Βλάχων. Πότε θα έρθει η άνοιξη, όταν είπα αυτό το τραγούδι να πασάς διαβαίνει, σηκώθηκαν και τα λιθάρια εκεί και ο κόσμος. Κάτι ιερείς, κάτι πρόεδρικοί και τον Νατάλο, να είναι καλά οι άνθρωποι. Είναι γεγονότα ιστορικά τα οποία μένουν ανεξίτελα στη μνήμη του ανθρώπου, όχι της περιοχής, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα, αυτά τα λεγόμενα δημοδιάσματα. Και πληροφορίες που μου έδωσε ο φίλος του γιατρός, ο Γιάννης ο Κουσαΐτης, πολύ ωραίος και επιστήμονας και άνθρωπος, βρε γιατρέ, το είπα, τον πήρε από το χωριό τηλέφωνο. Κάτσε έτσι επιγραμματικά κάτι να πούμε εκεί για τον, ναι, μου λέει,
ο Δημάκης, είχε και ένα άλλο προσωνύμιο σαν ιερέας. Είχε το σεβασμό την ευρύτερη περιοχή, βοηθούσε τον κόσμο. Μιλάμε για 17ο αιώνα, αλλά και προσέφερε αρκετά χρήματα από αυτά που είχε, τα πολλά Ιταλία, από το καζάντιο του, στην Ιερά Μονή Γκούρας, στην πύλη επάνω. Είχε γίνει το στόχαστρο των τότε κατακτητών, των τότε Οθωμανών, αλλά πού να τον πιάναν, αυτός ήταν ζαρκά, δεν έφευγε απάνω. Δεν τον... Τους βοήθησε και με άλλους. Και υπάρχουν μέχρι σήμερα τα αρχοντικά, γιατί υπάρχουν απόγονοι του Δημάκη. Να είναι καλά εκεί που είναι, ελαφρύ το χώμα, και γι' αυτό λέγονται και εσείς, ειδικά ο Ρενός Σόγκος, αλλά και η γενικότερη Θεσσαλία, το στόχετε σαν πρώτο εκεί το Δημάκη. Να πάνε να παραγγείλουν. Είναι εξαιρετικά αγαπητό τραγούδι. Μουσικούς και να το χορέψουν και να το ακούσουν. Και το λένε και το χορεύουν. Τι ωραία. Το ζητάνε πάντα οι ακροατές και έχουμε πει. Έχουν μείνει αρκετά τραγούδια, να μην πω ορισμένα, ανεξίτηλα στη μνήμη των Ελλήνων, του Ελληνισμού. Σε οποιοδήποτε μέρος της, αν θα πας στην Κρήτη, καλή ώρα, που είναι ο φίλος μας εδώ, κ. Σιγλέτος, τα ωραία, τα ριζίτικα. Αν θα πας στην Κύπρο, άλλα πράγματα. Εκεί είναι τα τσατιστά. Αν θα πας στη Μικρά Ασία, ωραίους καρσιλαμάδες. Αν θα πας στη Θράκη, το ίδιο. Μακεδονία, Θεσσαλία, νησιά, Ρούμελη, Μοριάς, Ήπειρος, Βόρειος Ήπειρος και ούτω καθεξής. Να πάμε στη Ρούμελη τώρα. Βέβαια. Έχουμε ετοιμάσει μια ενότητα να προλάβουμε να πούμε όσο περισσότερα γίνεται. Να πάμε στη μάχη στο Χάνι που έγινε στη Γραβιά, σε αυτή την φοβερή μάχη. 118 Έλληνες εναντίον 8.000. Πώς ήταν? 18.000. Στο Χάνι της Γραβιάς, με πρώτον και καλύτερον τον Οδυσσέα, αυτόν τον Ατρόμητον. Έπαιξε κάτω ρε παιχνιδάκια εκεί. Η εμφάνιση του Οδυσσέα Ανδρούτσου στο Χάνι της Γραβιάς σταμάτησε τις ορδές των Μερβυρίων και του Κιουταχή και δεν μπόρεσε να προχωρήσουν προς την Πελοπόννησο, προς το Μοριά, όπως συνιστούνταν. Θέλησε βέβαια με αυτόν τον τρόπο να εκδικηθεί, ας πούμε, εντός παρενθέσεως, το θάνατο του φίλου του, του Αθανασίου Διάκου, στην Λαλαμάνα, που λέγει, ότι ξεκίνησε η Επανάσταση στον πρώτο μήνα, 23 Απριλίου του 1821. Και εκείνο ολιγάριθμοι ήταν με αρκετούς, αλλά βέβαια ορισμένοι φύγαν, να πω και δικαιολογημένα, όταν βλέπεις Λιφούσα ολόκληρα, με τύμπανα, με σημαίες, με υπηκό. Το υπηκό της εποχής εκείνης είναι σαν να σήμερα το πυροβολικό. Με τι να στέκονταν. Και τότε σε αυτοί οι Έλληνες, λίγοι αλλά τρόμητοι. Γι' αυτό γράφτηκαν όχι χρυσά και ανεξίτελα, κάτι παραπάνω αυτά τα ονόματα αυτών των αγωνιστών της παραμονής. Για δες καιρό που διάλεξε, ο χάρος να με πάρει. Και ο Αθανάσιος Διάκος και ο Δεσσέας Ανδρούτσος έφυγε τη νύχτα από το Χάνι της Γραβιάς, δηλαδή πήγαν στη Λαμία να πάρουν κανόνια. Το κατάλαβε αυτό ο Οδυσσέας Ανδρούτσος και έφυγε σιγά σιγά και τους πήραν χαμπάρι οι Τούρκοι. Αλλά όμως τους σταμάτησε για αρκετόν καιρό. Δεν τολμήσαν να προχωρήσουν προς τα κάτω. Και δριωνόταν η Επανάσταση όπως θα πάμε παρακάτω. Τα Ανδρούτσου μάνα λοιπόν. Η μάνα χαίρεται. Παιδιά μου καμαρώνει. Μουσική
γιατέχουν, γιους γιατέχουν, γιους αρματολούς. Αρματολούς και γιους καπετανέους. Ανδρούτσος φυλά, φυλάει τη γραδιά. Ανδρούτσος φυλάει τη γραδιά κι ο Διάκος παιδιάν την άλλα.
Τα λόγια μου στάζουν
για καημένα ψηλά στη Σαμαρίνα κι ας είστε Το πιο χαρακτηριστικό νομίζω τραγούδι είναι αυτό δικό σας που έχετε πει, τη Σαμαρίνα, ίσως και η Βασιλαρχόντισσα. Πάμε να πούμε λίγο για τη Σαμαρίνα και δυστυχώς θα μειώσουμε σήμερα το Μοριά,
Δεν θα του δώσουμε τόσο χρόνο. Αλλά... Τον ιστορικό Μοριά. Τον ιστορικό Μοριά, βέβαια. Από εκεί που ξεκίνησαν τα πάντα. Σαμαρίνα είναι ένα βλαχοχώρι στις κορυφές της Πίνδου. Μέσα στους άλλους πήγα να βοηθήσουν το Μεσολόγγι. Πήγε και ο καπετάν Μίχο Φλόρος, επικεφαλής, με 120 παλικάρια. Μανέκας, Γιολδάσης, Μπούσος, Μακρύς, Αβραμούλης, ορισμένα χαρακτηριστικά επίθετα. Βοηθήσανε όσο μπορούσαν και κατά την έξοδο, αφού τα είχαν ετοιμάσει και κάνει το λεγόμενο συμβούλιο του θανάτου. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Εκεί θα είναι ο θάνατος, εδώ θα είναι ο χάρος. Δηλαδή αυτοί που θα μένανε μέσα. Επικεφαλής θα μπαίνανε ο Κίτσο Τζαβέλας με τους σουλιώτες, γεροί και ατρόμητοι. Στη μέση ο Δημήτρης ο Μακρύς, που ήταν και οι Σαμαρινιώτες. Και πίσω Ραζικότσες και λοιποί. Δυστυχώς από τα 120 παλικάρια γλίτωσαν μόνον οι 33. Όλοι οι άλλοι έπεσαν στο πεδίο της μάχης. 10 προς 11 Απριλίου, ένα Σαββάτο από βραδύς, ανήμερα Λαζάρου. Σάββατο Λαζάρου, Κυριακή των Βαΐων. Το τραγούδι αυτό που το έκανε η Δημόδης Μούσα ήταν με ρολόι, το τραγουδούσαν με ρολόι σαν Σαμαρινιώτες. Βέβαια μετά το δώσαν αυτή τη μορφή και τραγουδιέται και χορεύεται σε όλη την Ελλάδα, στα πέρατα του κόσμου αυτό το τραγούδι, για αυτούς τους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες. Λέξη που είπανε τότε κάπως δεν τα κατά την έξοδο, ο πίσω να γυρίσει ο άμαχος πληθυσμός, και όπως λένε αυτή η φωνή, η καταραμένη φωνή. Και έγινε τι έγινε μετά. Ανατινάξει τις πυροδοποθήκες, ο εσύ φρογών ο δεσπότης, αλλά και με τον γέρο Χρήστο Καψάλη. Τα ανατινάξαν όλα και δεν έμπαινε τίποτε. Η καταστροφή του Μεσολογγίου έδωσε το έναυσμα στις ξένες χώρες να πούνε ότι όχι είναι δίκαιος, αλλά είναι δικαιότατος ο αγώνας των Μεσολογγιτών. Αυτοί που ήταν, είτε ήταν Μεσολογγίτες, είτε και από άλλα διάφορα μέρη της Ελλάδος που βοηθούσαν στην πολιορκία. Έτσι σιγά σιγά άρχισε και αναπτυρώθηκε το ηθικό των Ελλήνων, τους προμηθεύσαμε με ό,τι όλο υλικό είχαν, χρηματικό, οικονομικό, τροφοδοσία και το καθεξής. Τους ευχαριστούμε. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε με το τραγούδι «Χαρά που το έχουν τα βουνά». Τι να πρωτοθυμηθεί κανένας από τον ένδοξο και ιστορικό Μοριά. Ποιον καπετάνιο να πάρεις. Αλλά πρώτος όμως η εμβλατική αυτή μορφή, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που ήταν στη Ζάκυνθο. Κολοκοτρώνης κάθεται στη Ζάκυνθο στο κάστρο. Παίρνει το κιάλι και τυράει και το Μοριά γναντεύει. Βλέπει τους κάμπους πράσινους και τα βουνά γαλάζια. Βλέπει και τα αρκοδόρεμα, το δόλιο Λιμποβίση, το χωριό του και τα λιμέρια των κλεφτών να είναι χορταριασμένα. Τον πήρε το παράπονο και κάθεται και κλαίει. Πού είσαι ρε γέρο, να σε δούμε λίγο. Πού είσαι ρε. Ευχαριστούμε πολύ. Σάβα Ιάτρας, στη φωνή και σε όλα αυτά που μας αφηγήθηκε αυτές τις 2 ώρες. Ντοκουμέντα μέσα από το δημοτικό μας τραγούδι. Ο Βασίλης ο Παπαγεωργίου στο κλαρίνο, ο Κώστας ο Κίκυλης στο βιολί, ο Κώστας Καράς στο λαούτο, ο Ηλίας Μούτσος στο ντέφι. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ και τον Μιχάλη το Σιγλέτο που ρύθμισε τον ήχο και την ομάδα του. Τα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Διπλή γιορτή είναι σήμερα. Γι' αυτό σας αποχαιρετήσουμε αυτά τα τραγούδια. Όσον μιλάμε για το 1821, πάντα τα θέματα υπάρχουν. Μια βρυσούλα, μια ράχη, ένας λόγος, είναι και μια θυσία των συμπατριωτών μας. Γεια και χαρά σε όλους. Χρόνια πολλά. Χαρά που το έχουν τα ιβούν.
Παναγιά. Γιατί γιορτάζει Παναγιά, γιορτάζει κι η πατρίδα. Σαν βλέπουν διάκους με σπαθιά. Σαν βλέπουν διάκους με σπαθιά, πα με του φέκια. Ωραίες σαν βλέπουν και σαν βλέπουν και το γέρμα. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.